Καταρχάς, νομίζω πως το θέμα έχει σταθεί με μια μεγάλη προχειρότητα σήμερα και γι' αυτό και η κουβέντα είναι πολύ γενική. Το μάθαμε σήμερα πως υπάρχει ένα έγγραφο από την αποκεντρωμένη διοίκηση, το οποίο ανέφερε και ο κ. Κουτσάκης, η κυρία Δήμαρχος, το οποίο λέει ότι εδώ και 15, το οποίο λέει ότι από εδώ και ένα μήνα πρέπει να φύγουν, να φύγει το καράζ και ο σταθμός μεταφόρτωσης των σκουπιδιών. Μπορείτε να μας πείτε πρώτον γιατί αυτό το έγγραφο δεν το έχετε κοινοποιήσει ώστε να είναι στα σημερινά ειδικά τα οποία θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας προκειμένου να πάρουμε μια θέση. Γιατί το λέω. Για ποιο λόγο ζητάει η περιφέρεια, ενώ υπάρχει 15 χρόνια, τα κτίρια μέσα αυτά είναι παράνομα και έχει πάρει απόφαση πολεοδομία εδώ και 15 χρόνια. Γιατί παίρνετε τώρα αυτή η απόφαση. Να φύγουν για να γίνει τι. Έχει σημασία αυτό. Να φύγουν λοιπόν τα σκουπίδια από εκεί για να γίνει τι. Τι ακριβώς λέει αυτό το έγγραφο. Γιατί ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος ως αναδασωτέρα δασική έκταση. Προσέξτε όμως, προσέξτε. Αυτή τη στιγμή συζητιέται στη Βουλή το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας. Το οποίο πλέον δεν το χαρακτηρίζει το δάσος, το άρσος μας, ως αναδασωτέρα δασική έκταση. Το χαρακτηρίζει ως πάρκο με ζώνες ειδικής χρήσης. Άρα εδώ πέρα υπάρχει ένα ύποπτο σημείο γιατί 15 χρόνια. Δεν υλοποιείται μια απόφαση και τώρα μας έρχεται ένα έγγραφο το οποίο απαιτεί πολύ γρήγορα η αποκεντρωμένη διοίκηση να διώξουμε τα σκουπίδια, αλλιώς θα μας γίνει έξωση. Δεύτερο θέμα. Κύριε Γρετζελιά, επειδή δεν σας βλέπω εδώ, απορώ με το πώς οι διαδικασίες και, ο θεσμός Δημοτικού Συμβουλίου είναι απλώς μια διαδικασία και η ουσία είναι κάπου αλλού. Και η διαδικασία έχει ουσία. Τι θέλω να πω αυτό. Ότι εδώ πέρα συζητάμε για ένα θέμα το οποίο αγγίζει τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια είναι από τα σοβαρότερα ζητήματα και είμαστε μια χώρα και ένας δήμος εδώ συγκεκριμένα που δεν έχουμε κάνει το παραμικρό για τη διαλογή των σκουπιδιών από την πηγή. Δεν έχουμε καμία εικόνα πόσα σκουπίδια παράγει ο Δήμος μας. Δεν υπόθηκε καν αυτό. Άρα και τι ανάγκες έχουμε. Και κατά πόσο μάλλον να εναρμονιστούμε και με τις ίδιες οδηγίες, πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Και εδώ πέρα το πάμε να λύσουμε ένα θέμα τσάντρα πάτρα και να συζητήσουμε όλο ένα χώρο. Εγώ νομίζω πως ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου ή των πολιτικών δεν είναι να υποδεικνύουν χώρους, γιατί μπορώ να σας υποδείξω και εγώ ένα χώρο στην Βριούλων. Επίσης ξέρω ότι η κυρία Δήμαρχος με αυτό το χώρο συζήτησε για να το ενοικιάσει αυτό το θέμα τώρα. Εγώ νομίζω το θέμα είναι να βάλουμε τα κριτήρια με τα οποία εμείς θα πάμε να κάνουμε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για να μπορέσουν να μας έχουν προτάσεις και να τις κοστολογήσουμε. Άμα δεν έχουμε 2-3 προτάσεις που να τις κρίνουμε πρώτον με από άψη νομική, μπορεί να χτιστεί εκεί πέρα, μπορεί. Ή θα πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα νομικό που υπάρχει στο άρσος και θα δημιουργήσουμε ένα νέο. Δεύτερον, ο κόσμος, η γειτονιά εκεί πέρα, υπάρχουν περίοικοι, υπάρχουν κοντά σπίτια που και άρα μπορεί αυτό να μετεκατασταθεί εκεί. Τρίτον, η εγκύτητα. Πρέπει να υπάρχει εγκύτητα, συμφωνώ απόλυτα. Για να μην ανέβει το κόστος. Τέταρτον, οικονομικό κόστος. Μπορεί ο Δήμος να αντέξει. Και ποιος θα επιβαρυνθεί από όλα αυτά. Άρα θέλω να πω ότι χρειάζεται να μπουν κάποια κριτήρια για να αποφασίσουμε και με βάση αυτά να γίνει μια μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και μετά να γίνει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, γιατί διαφορετικά συζητάμε στον αέρα και μπορούμε να πούμε πολλές ωραίες ιδέες, φανταχτερές, αλλά δεν θα δώσουμε καμία λύση στο πρόβλημα.